Διαστάσεις προσλαμβάνει το φαινόμενο εκδικητικής πορνογραφίας, όπως προκύπτει μετά και τα όσα διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα με τον γνωστό παρουσιαστή και ραδιοφωνικό παραγωγό. Τώρα στις Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 27 μετά από διαβουλεύσεις τρέχουν να προλάβουν τα χειρότερα, με μια ενδεχόμενη αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τον χειρισμό τέτοιων περιστατικών να βρίσκεται ανάμεσα στους στόχους τους. Ξέρετε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια κοινωνική μάστιγα με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Ο στόχος βασικά είναι να υπάρξει τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, ώστε αυτές οι πλατφόρμες να σταματήσουν να ανεβάζουν αυτού του είδους τις εικόνες ή αυτού του είδους τα βίντεο χωρίς τη συνένεση των συμμετεχών. Ο κύριος Παπαδάκης ξεκαθάρισε πως στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν και εφόσον είναι εφικτό, να απαγορευτεί αποδοχή τέτοιου είδους δημοσιοποίησης οπτικοακουστικού υλικού και σημείωσε πως ανάμεσα στα μέτρα που προτείνονται βρίσκεται και η αύξηση των ποινών. Στην Κύπρο, πρόσφατη νομοθεσία διέπει τέτοιου είδους πράξεις και τις ποινικοποιεί με ποινικά αδικήματα τέτοιας φύσεως να προνοούν και φυλάκιση μέχρι και 14 χρόνια. Τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει τη δεδομένη στιγμή αύξηση. Φυσικά είναι κοινώς γνωστό ότι τέτοια φύσεως αδικήματα, όπως είπε και προηγουμένως ο συνομιλητής σας, δεν καταγγέλλονται και πάντα. Με τον κύριο Κάρκα να σημειώνει πως σημαντικό εργαλείο για καταγγελία τέτοιων περιστατικών στην Κύπρο αποτελεί πλατφόρμα Cyber Alert, όπου μπορούν να γίνουν και ανώνυμες καταγγελίες.